Πρέπει να βρίσκεται μαζί μας ο Δήμαρχος Πάργας και εκ νέου υποψήφιος Δήμαρχος, ο κύριος Νίκος Ζαχαριάς, να τον καλημερίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε θερμά και για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Τσούση, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, το πρώτο, ας το πούμε, σκέλος αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας διαδρομής που διανύεται όλη η υποψήφη, νομίζω ότι πέρασε. Και αναφέρομαι και στην κατάθεση του ψηφοδελτίου, Δήμαρχε. Λίγο πρωτοποριακό φέτος, αυτή τη φορά μάλλον, για να είμαι πιο ακριβής, από την άποψη ότι ήταν και ηλεκτρονική διαδικασία και με ένα πάτημα ενός κουμπιού έγινε και η κατάθεση του ψηφοδελτίου. Αυτό ήταν το ευχάριστο, ότι η τεχνολογία έχει μπει πλέον στη ζωή μας σε όλα τα επίπεδα. Όμως θα μου επιτρέψετε μία παρατήρηση, ότι αυτός ο εκλογικός νόμος με τον οποίο πάμε τώρα στις εκλογές και με το άνοιγμα που έγινε στα τοπικά, έχει διαμορφώσει ένα άλλο τοπίο, το οποίο δεν το ζήσαμε στις προηγούμενες εκλογές του 19, έτσι όπως κινηθήκαμε. Εγώ οφείλω να σας πω έτσι με δύο κουβέντες ότι με αυτόν τον τρόπο που γίνεται η εκλογή, θα μου πείτε, μπορεί να μας ευνοεί μεν ως ένα βαθμό αυτό, αλλά από την άλλη αναδεικνύει ότι στα χωριά πρέπει να αφήνονται ελεύθερες οι μικρές κοινωνίες για να αποφασίσουν για το ποιον θέλουν πρόεδρο και ποιον θέλουν στο συμβούλιο τους. Μάλιστα. Πέρα από το γεγονός βέβαια που έχουμε αναγκαστεί όλη αυτή την περίοδο, όχι μόνο εγώ και οι περισσότεροι θα το ομολογήσουν, να δίνουμε έναν τιτάνιο αγώνα για να συγκροτήσουμε ένα καλό ψηφοδέλτιο σε όλο το εύρος και με αυτές τις προϋποθέσεις. Αυτό που κλείνοντας θα ήθελα να πω είναι ότι με το πάτημα του κουμπιού, όπως είπατε, είμαι πολύ χαρούμενος, πολύ έτσι με μια θετική ενέργεια πλέον, ότι έχουμε ένα ψηφοδέλτιο καθαρά αυτοδιοικητικό, με χαρακτήρα καθαρά αυτοδιοικητικό, απλώνεται σε όλα τα κόμματα, σε όλους τους χώρους, σε όλες τις κοινωνικές τάξεις, σε όλα τα επαγγέλματα, σε κάθε μορφωτικό επίπεδο. Άρα λοιπόν πάμε με ένα ψηφοδέλτιο δυνατό να διεκδικήσουμε στις εκλογές της 8 Οκτωβρίου την αποδοχή της κοινωνίας και να μας δώσουν ξανά την εντολή να συνεχίσουμε αυτό που ξεκινήσαμε εδώ και 4 χρόνια. Ευχαριστημένος θεωρείτε ότι είστε από την αποδοχή των συνεργατών παλιών και νέων σε αυτό το ταξίδι που έχει ξεκινήσει με φόντο, με τελικό προορισμό τον Οκτώβριο, το λέω. Βλέποντας τώρα τελικά όλα τα ονόματα που, των υποψηφίων που συμμετέχουν στον συνδυασμό σας, αν αυτό σας γεμίζει μια αισιοδοξία και αν νιώθετε και έτσι και μια σιγουριά, ανθρώπινο είναι και αυτό, για το τελικό αποτέλεσμα. Ναι, οφείλω να σας πω ότι ναι, με το κλείσιμο του ψηφοδελτίου ένιωσα μια σιγουριά, ένιωσα ότι έχω δίπλα μου μια πολύ δυνατή ομάδα και δεν σας κρύβω ότι θα πρέπει σε αυτούς τους ανθρώπους που ήταν δίπλα μου και είναι δίπλα μου τώρα, να τους πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπό μου. Βέβαια εδώ πρέπει να πω το εξής, κύριε Σούση, ότι οι εκλογές δεν κερδίζονται τις τελευταίες 40 μέρες, κατά τη δική μου άποψη. Για μας που είμαστε ενεργεία δημαρχή, έτσι. Αν το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αυτά τα 4 χρόνια, δεν είχαμε δουλέψει, δεν είχαμε κοντά στον κόσμο, δεν είχαμε την αποδοχή του κόσμου, τώρα δεν θα είχαμε τη δυνατότητα, εγώ πρωτίστω, να καταρτήσω ένα τέτοιο ψηφοδέλτιο, το πρώτο. Το δεύτερο είναι να πάω με μια έτσι σιγουριά στον κόσμο και να τους πω ότι κοιτάξτε να δείτε, έχουμε κάνει αυτά τα πράγματα, υπολείπονται αυτά, αλλού τα καταφέραμε καλύτερα, αλλού χειρότερα, αλλά όμως κανένας, μα κανένας στο Δήμο Πάργας δεν θα πει ότι ο Ζαχαριάς και οι συνεργάτες του δεν δουλέψαν, δεν προσπαθήσανε όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι πηγαίνεις στη κοινωνία, έτσι είσαι μέσα στη κοινωνία, δεν είσαι μακριά από αυτήν και λες ότι εδώ είμαι
πάμε να συνεχίσουμε για να κάνουμε καλύτερα τα πράγματα στον τόπο μας. Επειδή παρακολουθώ το Δήμο και την περιοχή και υπάρχει και μια προσωπική σχέση και σε δημοσιογραφικό επίπεδο, τουλάχιστον στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, προσπαθούμε και να αναδεικνύουμε και τα έργα που γίνονται στο Δήμο και τις απόψεις που υπάρχουν στην περιοχή και τις ιδέες και τις δράσεις και φυσικά και την κριτική που είναι και αυτήν απαραίτητη σε ένα σύστημα δημοκρατικό. Σκιαγραφώντας αυτή την περίοδο, Δήμαρχε, μπορώ να βγάλω 2-3 ζητήματα τα οποία είτε τα τρέξατε είτε τα βάλατε ψηλά εν πάση περιπτώσει στην ατζέντα σας. Το ένα αφορά σίγουρα έργα και που σχετίζονται με μελέτες και προγράμματα που χρειάζονταν και μια συνέργεια με τους υπόλοιπους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, βλέπε περιφέρεια, αλλά σίγουρα και ένα διεκδικητικό έτσι πνεύμα και ένα πρόγραμμα και απέναντι στο κεντρικό κράτος, είτε είναι αυτό Υπουργείο Εσωτερικών, είτε είναι εν πάση περιπτώσει κάποια χρηματοδότηση, κάποιο ευρωπαϊκό εργαλείο. Το δεύτερο, νομίζω που το είχατε βάλει ψηλά, ήταν η καθημερινότητα, ήταν τα απορρίμματα, ήταν η σύνδεση εν πάση περιπτώσει της ενδοχώρας και της περιοχής της Πάργας, να προσπαθήσετε να υπάρχει μια ισορροπία. Και το τρίτο, νομίζω που έχει ακουστεί, έχει συζητηθεί, είναι και το κομμάτι το επενδυτικό. Είδαμε και μια μεγάλη εταιρεία ιδιωτική να επενδύει στην περιοχή της Λούτσας. Θεωρείτε ότι σε αυτά τα ζητήματα που ανοίξανε, και τα λέω λίγο επιγραμματικά, συγχωρέστε με αν δεν τα βάζω όλα στο σύνολό τους, ανταποκριθήκατε, νιώθετε ότι πρέπει να συνεχίσετε στον ίδιο δρόμο? Να πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή. Εμείς με το που αναλάβαμε πιστεύαμε ακράδαντα ότι ο Δήμος ήθελε έναν άλλο τρόπο διοίκησης. Mm-hmm. Ήθελε ανασυγκρότηση, ήθελε μια δομική αλλαγή, την οποία εκεί την κάναμε. Τολμήσαμε, την κάναμε και με κόστος. Αλλάξαμε τον ΟΗ, αλλάξαμε τις υπηρεσίες του Δήμου, έγινε μια ριζική αλλαγή μέσα στα πλαίσια βέβαια και με τις δυνατότητες που έχει ένας τέτοιος μικρός δήμος. Εκεί λοιπόν δεν αφήσαμε κάτι να πέσει κάτω. Θα μου πείτε ότι είσαι ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα. Θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ καλύτερο αποτέλεσμα. Βέβαια πάντα έχει να κάνει και με ποιους ανθρώπους και με ποιο επιστημονικό προσωπικό ή αν θέλετε άλλο προσωπικό έχει να κινηθείς. Πάνω σε αυτόν τον τομέα θέλω να τονίσω ότι εμείς κάναμε μία πολιτική η οποία είχε να κάνει με την αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού του Δήμου Πάργας. Mm-hmm. Επιλογή μας λοιπόν ήταν όλα αυτά τα χρόνια να κρατήσουμε την καθαριότητα στα χέρια μας σε μεγάλο βαθμό, δηλαδή με συμβάσεις 8 μήνες, 4 μήνες αξιοποιήσαμε κάθε είδους σύμβαση. Αυτό είχε διπλό αποτέλεσμα. Το ένα ήταν ότι αυτοί οι άνθρωποι, μια και είναι από εδώ, αγαπούν τον τόπο τους και σε μεγάλο βαθμό προσφέρουν. Το δεύτερο είναι ότι σε οικογένειες του Δήμου Πάργας, άνθρωποι οι οποίοι είτε ήταν από 55 ετών και πάνω και ήταν δύσκολο να βρουν εργασία, είτε ήταν νεότεροι με κάποιες ειδικότητες, εργάζονταν στο Δήμο, προσέφεραν και το αποτέλεσμα φάνηκε στην καθημερινότητα, ήταν εμφανές δηλαδή στην καθημερινότητα ότι πετύχαμε και από την άλλη ωφελήθηκαν και πολλοί συνδημότες μας. Αυτή ήταν μια πολιτική στάση που θα μπορούσαμε να κάνουμε και εμείς άλλες επιλογές, με την έννοια του να δώσουμε σε εταιρείες, οι οποίες εταιρείες αυτές θα εκμεταλλευόταν την καθαριότητα ή ό,τι άλλο λέγεται. Επίσης δεν σας κρύβω ότι εκεί ένα παράδειγμα να σας πω, γιατί το έχω πει αρκετές φορές, ότι με πολλές δυσκολίες, και θα είμαστε ο μοναδικός Δήμος στην Ελλάδα που κρατήσαμε την αγωγική κάλυψη, την κρατήσαμε την κράτηση ως Δήμος. Mm-hmm. Αυτή δεν έχει να κάνει με τίποτα άλλο, έχει να κάνει με μία απόφαση που λέμε ότι ο Δήμος είναι σε θέση σε μεγάλο βαθμό να παρέχει ο Δήμος με υπηρεσίες πολίτες. Εκεί περάσαμε από 40 κύματα, φάνηκε ότι στο τέλος με δυσκολίες τα έχουμε καταφέρει μια χαρά. Το τρίτο που έχει να κάνει με την καθημερινότητα και με την εξωστρέφεια που δώσαμε στο Δήμο είναι ότι εμείς δεν κλειστήκαμε φοβικά ως
εγώ ως επικεφαλής και οι δικοί μου, οι αντιδήμαρχοι και οι επιστημονικοί εργάτες. Απέναντίας εκμεταλλευτήκαμε κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο και εδώ πρέπει να το τονίσω, κύριε Ζούση, ότι τις πόρτες που βρήκαμε ήταν ανοιχτές. Δηλαδή, στα Υπουργεία συναντήσαμε ανθρώπους, τεχνοκράτες, οι οποίοι αυτό που ζητήσαμε, επειδή το ζητήσαμε τεκμηριωμένα, μας το δώσανε με το παραπάνω. Και θα δείτε ότι αυτή την περίοδο τρέχουν έργα τα οποία έχουν δημοπρατηθεί και θα υλοποιηθούν στο επόμενο χρονικό διάστημα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι παρόλο που είμαστε νέοι στο Δήμο, πετύχαμε και κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σε πολλούς φορείς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να πάρουμε αυτό που θέλαμε και την επόμενη περίοδο θα ζητήσουμε ακόμη περισσότερα και νομίζω ότι επειδή έχουμε δοκιμαστεί πλέον, είμαι σίγουρος ότι δεν θα μας τα στερήσουν. Μάλιστα. Οι ανάγκες βέβαια στο Δήμο Βάρκας είναι πολύ μεγάλες, έτσι. Mm-hmm. Και γιατί μιλάμε για ένα Δήμο ο οποίος αυτή τη στιγμή, σήμερα που μιλάμε, τον επισκέπτονται και θα είναι μέσα στο Δήμο σήμερα ενδεχομένως και πάνω από 40.000 κόσμος. Γιατί και ο Σεπτέμβριος ακόμη είναι έντονη τουριστική περίοδο για το δικό μας Δήμο. Μάλιστα. Εκεί έχουμε να διαχειριστούμε πάρα πολύ κόσμο. Mm-hmm. Και αυτό που ζητάμε πλέον, επιτακτική ανάγκη, θα το βάζω παντού σε κάθε συζήτηση, είναι η λειτουργία των δύο κέντρων υγείας. Ναι. Νομίζω ότι είστε σαφείς αυτό. Εγώ θα το αναφέρω. Mm-hmm. Μπορεί να είμαι κουραστικός. Είναι ορθό. Δήμαρχε, είναι ορθό. Αλλά με 40.000 κόσμο να έχεις δύο κέντρα υγείας που να υπολειτουργούν δεν είναι ωραίο πράγμα. Δηλαδή την κοινωνία μας, τη χώρα μας δεν την αντιπροσωπεύει αυτό. Δεν την τιμά, ναι. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε τώρα, έχουμε επισκέπτες από κάθε γωνιά της Ευρώπης και από όλο τον κόσμο και δεν μπορεί να πηγαίνει να του λες του αλλού ότι θα αρρωστήσεις την ημέρα που το κέντρο υγείας είναι ανοιχτό, αλλά την άλλη δεν έχει δικαίωμα να αρρωστήσεις. Αυτά δεν στέκουν ούτε ως αντίληψη, ούτε ως λογική, ούτε μπορεί να τα συζητήσει κάποιος. Επομένως, πρέπει άμεσα η κυβέρνηση να παρέμβει και να τα λύσει αυτά τα ζήματα, γιατί δεν είναι ζήτημα των Δήμων, είναι ζήματα της εκάστοτε κυβέρνησης. Το ένα είναι αυτό το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Και το δεύτερο το οποίο θα πρέπει να αναφέρω είναι οι υποδομές. Και οι υποδομές, αν κάνουμε τη συζήτηση αυτή, πιστεύω ότι δεν έχουμε τον χρόνο να την κάνουμε, αλλά οι υποδομές έχει να κάνει με δρόμους, έχει να κάνει με αποχαιρετικά, έχει να κάνει με ίδρυυση, έχει να κάνει με τέτοια ζητήματα, τα οποία για το δικό μας Δήμο πρέπει να μπουν μπροστά και τα επόμενα χρόνια ο Δήμος ο δικός μας να είναι σε θέση να έχει καλύψει αυτές τις ανάγκες. Μάλιστα. Τώρα, ως προς το δεύτερο σκέλος που είπατε για την καθημερινότητα, σε πολύ μεγάλο βαθμό υπερηφανευόμαστε ότι πήραμε την ανακύκλωση από το 0 και την έχουμε φτάσει σε πολύ ψηλά επίπεδα. Πήραμε την καθαριότητα και τα σκουπίδια, τα έχουμε φτάσει πάρα πολύ ψηλά, αλλά εδώ η μάχη και ο αγώνας είναι άνισος και πρέπει να τον δίνουμε κάθε μέρα και εκεί πρέπει να συστρατεύουμε και τους δημότες και όλοι μαζί να κρατήσουμε τον τόπο μας καθαρό, γιατί είναι βασική προϋπόθεση για έναν τέτοιο Δήμο να έχει καθαρό τόπο. Όσον αφορά την ίδρυυση, έχουμε βελτιώσει πάρα πολλά πράγματα. Δεν έχουμε φτάσει όμως εκεί που θέλουμε ακόμη. Φέτος, παραδείγματος χάρη, είναι ένα καλοκαίρι με πάρα πολύ κόσμο και δεν αντιμετωπίσαμε μέχρι τώρα τουλάχιστον τα ζητήματα που αντιμετωπίζαμε τα προηγούμενα χρόνια με διακοπές νερού και με ζητήματα που είχαν να κάνουν με την εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Όσον αφορά το επενδυτικό κομμάτι του Δήμου, θέλω να σας πω το εξής, ότι εμείς, η δική μου ομάδα, δεν έχει στεγανά. Απαντάμε πάντα με ρεαλισμό στα πράγματα. Είδαμε τις καταστάσεις και πολλές φορές δεν έχουμε και ταμπού να πούμε ότι κάπου διαπιστώναμε διαφορετικά τα πράγματα και τώρα βλέπουμε μια άλλη πραγματικότητα. Mm-hmm. Τι κάναμε λοιπόν? Αυτό το οποίο κάναμε είναι ότι μια ανοιχτή πρόσκληση σε καθένα που θέλει να μπει στο Δήμο. Αυτή είναι ανοιχτή και παραμένει ανοιχτή. Να έρθει εννοείται να επενδύσει. Ακριβώς. Mm. Πρέπει όμως το τοπίο εδώ να είναι φιλικό και πρέπει να το δείχνουμε όλοι, όχι μόνο η Δημοτική Αρχή. Mm. Πρέπει να το δείχνουμε όλοι, ακόμη και οι αντιπολιτευόμενες παρατάξεις, ακόμη και οι πολίτες. Πρέπει να δείχνουμε όλοι ένα φιλικό περιβάλλον το οποίο
σε κάθε ένα που έρχεται στο δρόμο μας να τον καλοδεχόμαστε και πράγματι σε μικρές επιχειρήσεις έτσι είναι. Μην νομίζετε ότι οι επιχειρήσεις του Δήμου Πάρκας είναι από Παργινούς, από Καναλακιώτες και από Αμμουδιώτες και από τη Λούσα. Είναι από πολλές περιοχές της Υπήρου και πολλές περιοχές της Ελλάδας που έχουν έρθει και έχουν επενδύσει εδώ και έχουν φτιάξει μικρά και μεγάλα καταστήματα και προσφέρουν καλές υπηρεσίες στον τόπο μας. Όσον αφορά τις μεγάλες επενδύσεις, εμείς κάναμε δύο επιλογές. Η μία επιλογή αφορούσε την αξιοποίηση των παλιών κατασκευών του ΤΙΠΕΤ και η άλλη που την αξιοποίηση του κάμπικ στην Αμμουδιά. Και οι δύο αυτές τις επιλογές εμείς τις στηρίζουμε, τις επιλογές μας αυτές. Και θα τις στηρίζουμε με κάθε τρόπο. Δηλαδή θα πρέπει να έχουμε ένα κάμπικ οργανωμένο στην Αμμουδιά. Δεν μπορεί τα τροχόσφαιρα να είναι διάσπαρτα σε όλο το Δήμο που ούτε υπηρεσίες να μπορούμε να τους προσφέρουμε αλλά να μας δημιουργούν χιλιάδες άλλα προβλήματα. Επίσης και με το ακίνητο αυτό στο κλιμάτι θα πρέπει να γίνει μια ουσιαστική και καλή επένδυση. Να ρωτήσω τώρα, κάτι όσο... γιατί ναι, έγινε μια συζήτηση και μια που το κουβεντιάζουμε υπήρχε μια απέτηση ας το πούμε έτσι η οποία ήταν σωστή κατά την άποψή μου. Υπήρχε μια απέτηση προς την εταιρεία, υπήρχε μια αλλαγή, δημιουργήθηκε κάποιο ζήτημα για να το διευκρινίσετε τώρα λόγω της ευκαιρίας της κουβέντας μας για να το κατανοήσουν και οι ακροατές μας. Γιατί βγήκε ένα δελτίο τύπου, κατατέθηκαν βέβαια μετά τα λεφτά κανονικά βάσει και της συμφωνίας και του μισθώματος, έτσι. Ωραία, θα το πω πάρα πολύ απλά. Η εταιρεία είδε ότι μέσα σε ένα χρόνο, έχουμε δώσει ένα χρόνο ελεύθερο. Mm-hmm. Μέσα σε ένα χρόνο είναι αδύνατο να πάρει τις αδειοδοτήσεις και να προχωρήσει σε επενδύσεις. Αρκεί να σας φέρω εδώ ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Το 18 έχουμε εκμισθώσει ένα ακίνητο στην Πάργα, ένα παλιό σχολαρχείο, σαν επιχειρηματία από την περιοχή για να το αξιοποιήσει. Είμαστε στο 2023 και τώρα ο άνθρωπος έχει πάρει τις εγκρίσεις για να προχωρήσει σε επενδύσεις. Έχουν περάσει 5 χρόνια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μέσα σε ένα χρόνο και σε δύο είναι αδύνατο να μπορέσεις να προχωρήσεις και να ολοκληρώσεις μια επένδυση. Η εταιρεία λοιπόν έρχεται και μας κάνει μια πρόταση, όχι να μην πληρώσει, αλλά να μεταθέσει την πληρωμή για τα επόμενα μετά από δύο χρόνια. Εμείς κοιτάξαμε το ζήτησα την άποψη των υπηρεσιών, αυτό ήταν το ζητούμενο. Οι υπηρεσίες μας είπαν ότι με βάση τα δεδομένα δεν μπορεί να γίνει αυτό και η εταιρεία με συνέπεια ήδη και κατέβαλε το μίσθωμα το οποίο ήταν. Τώρα, αν κάποιοι, τώρα και δεν θέλω να σχολιάσω τους κάποιους, τώρα το αφήνω ελεύθερο χρόνο, καθένας να βγάλει τα συμπεράσματά του. Δεν θέλατε να γίνει αυτό, δεν μπορώ να πω εγώ τίποτα άλλο. Επίσης εμείς βγάλαμε ένα δελτίο τύπου. Καλά, συγγνώμη είναι... τώρα, εγώ δεν θέλω να κάνω, η δουλειά μας εμάς είναι να θέτουμε ερωτήματα και να ασκούμε κριτική ή να αναδεικνύουμε ζητήματα και προβλήματα. Αλλά δήμαρχε δεν έγινε διαγωνισμός, δηλαδή δεν υπήρχε μια διαδικασία διαφανής στο κομμάτι το ποιος θα είναι ο μισθωτής στο συγκεκριμένο... Απόλυτα. Όλα έγιναν με απόλυτη διαφάνεια. Γι' αυτό και έφτασε και το τμήμα εκεί που έφτασε. Εμείς δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Ό,τι κάνουμε το κάνουμε έτσι όπως πρέπει να γίνει. Εντάξει, σε κάποιους τώρα να μην τους κάθεται καλά, τι να κάνουμε τώρα. Δεν γίνεται τώρα αυτό το πράγμα. Αλλά η ουσία είναι ότι όλες οι διαδικασίες και εμείς αυτό που σας είπα, ότι αυτό που θέλουμε είναι να προχωράνε τα πράγματα. Να μην ανακυκλώνουμε τα ίδια και τα ίδια. Μάλιστα. Και μέχρι στιγμής δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο από αυτού. Σαφής, είστε σαφής. Πρέπει να πω είναι ότι πολλές φορές επειδή και εσείς παίρνετε διάφορα δελτία τύπου και τα βγάζετε και καλά κάνετε, έγινε μια ολόκληρη συζήτηση αν 330.000 και 110 μας κάνουν 440.000. Εμείς τι λέμε με απλό τρόπο, ότι από το 22 που νοικιάστηκε μπήκε μια εγγυητική 330 χιλιάρικα, μπήκαν και άλλα 110 χιλιάρικα, σύνολο στο Δήμο είναι 440 χιλιάρικα και έπεται και συνέχεια. Δεν είναι μόνο αυτό το νούμερο όμως. Αυτό που μας ενδιαφέρει, το πιο σημαντικό είναι αυτό που είπα, ότι πρέπει να δημιουργήσουμε το περιβάλλον εκείνο ώστε να προχωρήσουν τα πράγματα μπροστά. Έτσι θα ωφεληθεί ο τόπος. Μην μένουμε λοιπόν στο ένα, ή αν το είπε ο Ζαχαριάς έτσι ή αν το είπε κάποιος άλλος αλλιώς. Η ουσία είναι να γίνει κάτι σημαντικό για τον τόπο, θα ωφεληθεί όλη η περιοχή. Νομίζω ότι είναι προστιθέμενη αξία τουριστική μία αξιοποίηση του ακινήτου αυτού. Άρα λοιπόν με δύο κουβέντες
προσπαθούμε στο Δήμο μας να γίνουν πράγματα σημαντικά. Σαφής. Όπως και το κάμπινγκ στην Αμμουδιά, το οποίο και αυτό πρέπει να το δώσουμε και αυτό την ευκαιρία. Εδώ και 15 χρόνια προσπαθούσαν, αν το νούμερο δεν είναι 15, είναι 12 σίγουρα, προσπαθούσαν αυτό το κάμπινγκ να το δώσουν, να το πάρει κάποιος άνθρωπος να το αξιοποιήσει. Με βάση το γενικό πολεοδομικό σχέδιο του καναλιού, ήταν ορισμένο ο χώρος αυτός για κάμπινγκ, εμείς κατορθώσαμε να έρθει επενδυτής και να ενδιαφέρεται ο άνθρωπος με κάθε τρόπο να φτάσει εκεί που θέλει να φτάσει. Δηλαδή να το κάνει ένα οργανωμένο κάτι. Για να το κλείσω το συγκεκριμένο. Ναι. Και έχουμε και σειρά από άλλα πράγματα τα οποία θα έχουν ενδιαφέρον στην πορεία. Μάλιστα. Υπάρχει, σαφώς υπάρχει επικοινωνία. Σας έχει ενημερώσει η εταιρεία για περαιτέρω επεμβάσεις στην περιοχή, επενδύσεις οι οποίες θα δώσουν έναν, ας το πούμε, μια υπεραξία. Είστε σε μια διαδικασία επικοινωνίας με τους συγκεκριμένους ανθρώπους που προχωρούν και επενδύουν στη Λούτσα. Το λέω αυτό στο κομμάτι φυσικά μιας επικοινωνίας που πιστεύουμε ότι υπάρχει, έτσι, μια μεταξύ Δήμου και επενδυτών. Μέχρι στιγμής υπάρχει μια ξεκάθαρη και σαφής θέση. Η εταιρεία το έχει το ακίνητο και για να καταβάλει τα χρήματα σημαίνει ότι την ενδιαφέρει. Και το ενδιαφέρον είναι να το αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εμείς από την πλευρά μας πάλι ξεκάθαρη θέλουμε εκεί αυτή η περιοχή με βάση τη νομοθεσία, με βάση τους όρους που την προστασία του περιβάλλοντος, με βάση την ήπια ανάπτυξη, με βάση όλα αυτά να αξιοποιηθεί κατά τον καλύτερο τρόπο. Αυτά τα δύο είναι ξεκάθαρα. Από την πλευρά της εταιρείας έμπρακτα δείχνει ότι την ενδιαφέρει, από την πλευρά της δική μας έμπρακτα δείχνουμε ότι θέλουμε να προχωρήσουμε τα πράγματα πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον, στον άνθρωπο και η ανάπτυξη να έχει μια αειφορία. Λύστε μου μια απορία τώρα, Δήμαρχε. Πώς κερδίζει ένας Δήμος σαν το δικό σας ένα στοίχημα να πάρει λεφτά μέσω μιας χρηματοδότησης? Για να το πω λίγο, να το αναλύσω αυτό το ερώτημα. Εσείς τι μεθοδολογία ακολουθήσατε? Έχετε καλούς συνεργάτες? Αναφέρομαι και σε κόσμο ο οποίος δουλεύει τα project και συλλογικά καταθέτεται προτάσεις για συγκεκριμένα έργα τα οποία τα βλέπουμε, βλέπουμε και τις ανακοινώσεις σας και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πραγματικό γεγονός. Ποιο είναι δηλαδή εκείνο το μυστικό της επιτυχίας, ας το πούμε έτσι, γιατί κακά τα ψέματα το θέσατε κι εσείς εξ αρχής στην πρώτη τοποθέτησή σας, ο μειωμένος αριθμός των εργαζομένων πλέον στο ΣΟΤΑ σε συνδυασμό με τους λιγοστούς πόρους και με την, ας το πούμε έτσι, πολλές φορές ότι δεν δίνεται και σημασία από το κεντρικό κράτος στην κεντρική διοίκηση στους μικρούς δήμους, συνθέτουν μια δύσκολη εξίσωση για δήμους με τον πληθυσμό σαν το δικό σας, σαν το Δήμο Πάργας. Γιατί θα σας πω το εξής, ότι εγώ όταν απευθύνομαι στους πολίτες, άμα τους μεταφέρω ένα μίζερο κλίμα, ότι δεν έχουμε προσωπικό, ότι δεν έχουμε αυτό, ότι δεν έχουμε αυτό, θα τους πιάσει και αυτούς μια απελπισία. Δεν έχουμε τίποτα, μείναμε. Αλλά λοιπόν τι κάνουμε, δεν έχουμε, το ξέρουμε ότι μειωμένο προσωπικό, το γνωρίζουμε ότι μειωμένα τα έσοδα, μειωμένοι πόροι κλπ. Τι κάνουμε λοιπόν? Έχουμε συγκροτήσει μια δυνατή ομάδα. Η ομάδα αυτή αποτελείται από τους δημοτικούς συμβούλους και τους αντιδημάρχους. Έχουμε επιλέξει κάποιους επιστημονικούς συνεργάτες, ακόμη και αμυστοί. Θα σας δώσω ένα νούμερο για να καταλάβετε τον Χρήστο τον Τίτορα, ο οποίος είναι αμυστή, γι' αυτό τον αναφέρω, επιστημονικός μου συνεργάτης. Έχει δώσει τέτοια προβολή στην Πάργα, που με μια ανάρτησή του χθες που θα τη δείτε και στο δικό μου το προφίλ, η ανάρτηση αυτή δείχνει με νούμερα πλέον την απήχηση που έχει στο εξωτερικό. Θέλω να πω ότι αν δεν δουλέψουμε και αν δεν πιστέψουμε ότι αυτό που κάνουμε το κάνουμε για τον τόπο μας, δεν έρχονται τα αποτελέσματα έτσι. Εμείς είμαστε εργοσιομανείς, ένα. Το δεύτερο, είμαστε μεθοδικοί. Αυτό που κάνουμε το κάνουμε με μεθοδικότητα. Το τρίτο είναι ότι θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί. Δηλαδή δεν μπορούμε να συζητάμε για να συζητάμε. Η συζήτηση κάπου έχει τέλος. Γι' αυτό και πάντα σε κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο που βγαίνει, εμείς άμεσα
πέφτουμε πάνω και προσπαθούμε το συντομότερο χρονικό διάστημα να καταθέσουμε την πρόταση τους ώστε να τύχουμε τις ανάλογες χρηματοδότησης. Δεν είναι κάτι άλλο. Και, πιο, και αυτό που είπα και προηγουμένως και πρέπει να το ξαναπώ είναι ότι όταν μας βλέπουν εμάς σοβαρούς ότι προσπαθούμε, ότι κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, νομίζω ότι και μέχρι τώρα μας έχουν αποδείξει ότι μας σέβονται και μας δίνουν αυτό που μας αναλογεί. Δεν μας το έχει στερήσει κανένας. Και εννοώ στα Υπουργεία, έτσι. Εννοώ στα Υπουργεία. Για να κλείσουμε, πηγαίνοντας προς το τέλος αυτής της ενδιαφέρουσας συζήτησης, θα μας δοθεί ξανά η δυνατότητα να κουβεντιάσουμε. Άλλωστε πάντα όταν κάνουμε προσκλήσεις προς εσάς, πρέπει να το πω και δημόσια αυτό, πάντα ανταποκρίνεστε στα αιτήματα και κάνουμε γόμνιμες συζητήσεις, πόσο μάλλον τώρα που είμαστε και σε προεκλογική περίοδο. Εγώ θέλω να ρωτήσω ένα προσωπικό ερώτημα, τον Νίκο τον Ζαχαριά.